Πάμε όμως και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, είναι πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Καλό μεσημέρι και εσάς και όσους ακροατές σας. Ευχαριστώ. Κύριε Καζάκη, βλέπω μια ανακοίνωση από εσάς ότι δεν θα μπείτε σε αυτές τις εκλογές. Ναι, δεν θα κατέβει το ΕΠΑΜ, δεν θα κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Γιατί, κύριε Καζάκη? Πρώτον, γιατί είπαμε ότι για να κατέβουμε σε εκλογές, γιατί είχαμε πάρει απόφαση να κατέβουμε σε εκλογές, mm-hmm. με δύο βασικές προϋποθέσεις. Τη δυνατότητα να διευρυνθεί η Συμμαχία Ανατροπής. Και το δεύτερο, να δούμε αν όντως πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να διεμβολήσουμε το πολιτικό σκηνικό όπως ήταν ο αρχικός μας πολιτικός στόχος. Ναι. Διεμβολισμός είναι είτε με την παρουσία μας στη Βουλή, είτε με τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε μια δυναμική εισόδου. Mm-hmm. Έστω και αν δεν μπεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι, ως προς το ζήτημα της διεύρυνσης, δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντίθετα, είχαμε την πρόταση ακόμη και από μέλη της Συμμαχίας να χαθούμε ή να αυτοδιαλυθούμε σε μια ευρύτερη συνεργασία που έχει εκλογικά χαρακτηριστικά, στενά εκλογικά χαρακτηριστικά και ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, mm-hmm. στο οποίο το ΕΠΑΜ δεν μπορεί να συμφωνήσει. Δεν είναι δύναμη ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς για να πάει με όρους ιδεολογικούς. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρώτο και το δεύτερο, με τα δεδομένα αυτά, δεν βλέπουμε με ποιο λόγο θα μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με δικό τρόπο. Δηλαδή κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη έχουμε πετύχει. Μάλιστα. Δηλαδή, το ΕΠΑΜ, εσείς, πώς το ιδεολογικό του στίγμα, ποιο είναι, σε ποιο χώρο ανήκει? Είναι μια πατριωτική δημοκρατική δύναμη, η οποία ενώνει εξορισμού από την αρχή του και αριστερούς και δεξιούς και κεντρώους και οτιδήποτε. Επομένως, αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συνεργασία από τα 13 χρόνια της πορείας μας, που έχει είτε δεξιό είτε αριστερό πρόσημο. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να συμμετέσχουμε σε αυτό το πράγμα που εμφανίζεται ως Ένωση Πατριωτικών Δυνάμεων υπό τον κύριο Φιετσόγλου, αν και μας έγινε η πρόταση. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα να γίνω απολογητής εγώ ενός από τους πιο γνωστούς, ένας από τους γνωστούς, να το πούμε έτσι, με διαπλεκόμενους μεγαλοεργολάβους, μόνο και μόνο γιατί βάζει τα λεφτά. Και δεύτερον, πώς μπορούσαμε να μπούμε εμείς να βρεθούμε δίπλα με δυνάμεις οι οποίοι η βασική τους ιδεολογική ταυτότητα είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Και το όνειρό τους είναι να ξαναφέρουν τις φιλοπολεμικές διαχωριστικές γραμμές μες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Σε αυτό το τόξο που υπάρχει, μιλάμε και τα κόμματα, ή τα κόμματα τα οποία είναι εκτός Βουλής. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία συμπίπτουν ή τουλάχιστον σε ένα βαθμό που θα μπορούσατε να συμπεριθείτε σε μια εκλογική αναμέτρηση? Γιατί τα κόμματα είναι πολλά τα οποία είναι απέξω. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, όμως στην περίοδο μέχρι τις τωρινές εκλογές, δηλαδή στη μία εβδομάδα περίπου, mm-hmm. για δύο εβδομάδες που δεν βρέθηκαν εκείνες οι κοινές, πώς να το πούμε, συνισταμένες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να ενταχθούμε ή να βρούμε. Η όλη ιστορία ήταν ποιος θα πάρει τα λεφτά, από πού θα πάρει τα λεφτά και αν θα μπούμε να πάρουμε λεφτά και ποιος θα είναι αρχηγός. Με συγχωρείτε, μάλιστα μας αφορούν αυτά. Όταν λέτε ποιοι θα πάρουν τα λεφτά, εννοείται από τις χρηματοδοτήσεις. Στην κρατική είχαμε χρηματοδοτήσεις. Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Και ξέρω και ότι ακούει και άλλος κόσμος σε άλλα κόμματα ή σχήματα, δεν αφορά. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, σε πάρα πολλούς εκτός Συμμαχίας Ανατροπής, ήταν το ΕΠΑΜ και ο Δημήτρης Καζάκης. Ωραία. Τους διευκολύνουμε με το να μείνουμε εμείς εκτός εκλογικής μάχης. Εσείς θα παραμείνετε ως ΕΠΑΜ? Φυσικά και θα παραμείνουμε σαν ΕΠΑΜ και η Συμμαχία Ανατροπής θα παραμείνει η Συμμαχία Ανατροπής. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν συμμετέχουμε στις εκλογές αυτές τις συγκεκριμένες εγκαταλείπουμε τον αγώνα ή τελειώσαμε. Κάθε άλλο. Απλά προσπαθούμε να ανασυγκροτηθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρετε, δεν έχουμε τα άπειρα μέσα, ούτε χορηγούς από πίσω να μας τρώνουν το χαλί με εκατομμύρια, όπως ξέρετε. Καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, για μας η δύναμη είναι ο απλός κόσμος μέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Για το δικό του λόγο, που εγώ δεν θα το κρίνω, ούτε θα το κατακρίνω,
δεν μας έδωσε δυνατότητα να παίξουμε ένα ρυθμιστικό ρόλο έστω στον έξω κοινοβουλευτικό χώρο. Επομένως, τι ακριβώς τώρα θα παίξουμε, τι ρόλο θα πάμε, για να μας χρεώνουν μετά το ότι κόψαμε ψήφους από τους οποιουσδήποτε θέλαν να μπουν στο κοινοβούλιο και δεν μπόρεσαν. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θα πρέπει να χρεωθούμε εμείς αυτή τη λογική? Να σας θυμίσω ότι το ΕΠΑΜ είχε πάρει απόφαση να μην συμμετάσχει στις εκλογές και τον Ιανουάριο του 2015. Ναι. Τότε που όλοι λέγανε με το αντιμνημόνιο κτλ. Παρά το γεγονός ότι είχε σοβαρότατες ενστάσεις για τα κόμματα του αντιμνημονίου τότε. Mm. Λοιπόν, δεν εγκαταλείψαμε τον αγώνα. Δεν φύγαμε. Δεν πήγαμε στο περιθώριο. Προσπαθήσαμε στο μέτωπο δυνάμεών μας να τα βγάλουμε πέρα και να τα αποκριθούμε στις ανάγκες που είχε ο λαός μας. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που φορέας της αυτεξούσιας αλήθειας ή κάποιες απόλυτες αλήθειας. Δεν είμαστε ένα μαγαζάκι. Εμείς ζούμε, αναπνέουμε και λειτουργούμε για την απελευθέρωση πατρίδας. Και επομένως μετράμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες να δώσουμε μάχες με βάση αυτό το κριτήριο και όχι το προσωπικό κριτήριο. Γι' αυτό και δεν μας αφορά οι λογικές που υπάρχουν ορισμένες φορές και μόνο να κατέβουμε για να κατέβουμε. Καταλαβαίνω, ναι. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές, με καταλαβαίνετε, οι οποίες δεν είναι τυχαίες εκλογές. Είναι εκλογές επαναληπτικού χαρακτήρα, μέσα εισαγωγικά. Δεν είναι τυπικά, είναι τέτοιες. Αλλά ουσιαστικά είναι τέτοιες. Mm. Δηλαδή, γιατί τις εκλαμβάνει ο κόσμος ως τέτοιες. Οι πιέσεις που δεχόμασταν αυτή την περίοδο ήταν τέτοιες. Mm-hmm. Επομένως, μετράμε όλα αυτά και λέμε οι μάχες δεν θα εκλείψουν. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου είναι εξαιρετικά δυσμένες για την πατρίδα μας, ό,τι και να γίνει στις 25. Mm-hmm. Λοιπόν, και επομένως, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ανασυγκριθούμε με δύο τρόπο και εμείς και η Συμμαχία Ανατροπής, ώστε να παίξουμε ρόλο στις απειλές που έρχονται στο μέσο επόμενο διάστημα. Κύριε Καζάκη, το ΕΠΑΜ είναι ένα κόμμα και εσείς που πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει εδώ στο Ράδιο Σάμος, είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο στέκεται πάνω σε αλήθειες, όπως και άλλα κόμματα. Δεν είναι το μόνο κόμμα. Εννοώ μικρά κόμματα. Τα μεγάλα τα αφήνω στην άκρη, τα συστημικά να βόσκουν στο λιβάδι της εφορίας. Αλλά εσείς τουλάχιστον, γιατί όσα έχετε πει, τα λέτε και με επιχειρήματα και μάλιστα υπάρχει επιβεβαίωση. Να, και σήμερα υπάρχει ένα άρθρο που έχει βγάλει Τάζ, η γερμανική εφημερίδα, που λέει ότι αυτό που φωνάζατε κι εσείς. Τα παραμύθια, ναι, τα παραμύθια περί δημοσιονομικής ισορροπίας και τα αυτά από τα οποία, ναι, ακριβώς, το έχετε διαβάσει το άρθρο. Το οποίο εδώ τα κόμματα, τα συστημικά, βάζουν τον κόσμο σε μια πλάνη. Ένα μάτριξ μιας πλασματικής πραγματικότητας. Μην λέτε μόνο για το ΤΑΖ. Η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μόλις χθες. Ναι. Ότι είναι εντελώς έθραυστη η κατάσταση στο πιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έτσι και καταρρεύσει, που θα καταρρεύσει, αυτό είναι σίγουρο, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι σταθερότητας, ποιος θα κληθεί να πληρώσει? Ο κόσμος, όπως πάντα. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Δεν είναι, μα είναι πραγματικό κιόλας. Δεν μπορεί να είναι αυτό, αλλά ο κόσμος πάντα πληρώνει και σφίγγει το ζωνάρι. Δηλαδή μια ζωή κιόλας. Ναι. Εμείς τι είχαμε πει? Είχαμε παλέψαμε 3 χρόνια για τη Συμμαχία Ανατροπής να ενταχθούν όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που τέλος πάντων μπορούν να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά τουλάχιστον έχουμε και το ίδιο κεντρικό στόχο πολιτικό. Δεν το καταφέραμε. Ανακαλύψαμε, ειλικρινά ανακαλύψαμε, ότι τελικά πολλά από τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν από μόνα τους κάτω κατέβηκαν όχι ενάντια στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, mm. αλλά ενάντια στη Συμμαχία Ανατροπής και στο ΕΠΑΜ. Μάλιστα. Επομένως, ναι, δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα, δεν εγκαταλείπουμε τη δυνατότητα συνεννόησης με όποιον μπορούμε να συνεννοηθούμε από τον ευρύτερο εξωκοινωνικό χώρο, να το πούμε έτσι, σαφέστατα, λοιπόν, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία, μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που είχαμε, δεν το καταφέραμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Έχω μηνύματα, κύριε Καζάκη, για σας που λένε για το ΕΠΑΜ, συγκεκριμένα λέει αυτό το, δεν ξέρω, δεν, ότι δεν σας νοιάζει, δεν το άκουσα, αλλά λέει ο ακροατής ότι αυτό να μην τους νοιάζει δεν είναι μεμπτό.
να κατέβετε, λέει, να το παλέψετε. Εδώ, λέει, κυβερνάνε προδότες. Ναι, δεν διαφωνώ όμως, αλλά εάν είχαμε τη δυνατότητα όντως να μπορούμε να πλησιάσουμε, τον πολιτικό στόχο που είχαμε, ώστε να μπορούμε να παίξουμε ένα πρακτικά τέτοιο ρόλο, θα το κάναμε. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύετε σαν σοβαρά ότι έχουμε δυνατότητα? Εμείς τουλάχιστον δεν το εκτιμούμε αυτό από τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε. Πρώτη και κύρια με τον κόσμο που μας ψήφισε. Ναι. Λοιπόν, κακός ή καλός, για μένα κακός, αλλά είτε το θεωρώ κακός είτε το θεωρώ καλός, είναι, δεν έχει κανένα νόημα. Κυριαρχεί η λογική της χαμένης ψήφου. Πάμε να ψηφίσουμε κάποιον για να με βγει ο Μητσοτάκης. Ναι. Το ακούω δυστυχώς. Το λέω δυστυχώς, να σας πω για ποιο λόγο. Και από μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Βεβαίως, το δυστυχώς ποιο είναι? Αυτό έπρεπε να το είχαν σκεφτεί στις πρώτες εκλογές. Σωστά. Τώρα είναι δώρο άδωρο, διότι έχει δημιουργήσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει απλά, μπορεί να χάσει κάποιες προσθέσεις μονάδες τώρα σε αυτές τις εκλογές. Έχει όμως οικοδομήσει εφεδρίες, οι οποίες είναι συντριπτικές. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, τι ξεγελιόμαστε? Δηλαδή πάμε να ξεγελάσουμε και το... Όχι, δεύτερο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η περίοδος. Μπήκαμε σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής. Και άρα επανειλημμένων εκλογικών αναμετρήσεων. Όχι απλά, όχι γιατί ο Μητσοτάκης θέλει τους 180. Δεν μπορεί να τους πιάσει αυτούς. Λοιπόν, αλλά γιατί εξ ανάγκης θα τεθούν, πέστε μου τώρα, εάν και που το βλέπουμε στον ξένο τύπο, φέρουνε, που θα φέρουνε διεθνή σύμβαση για μειωμένη επίρρεια των νησιών στο Αιγαίο, προκειμένου να διευκολυνθεί η Τουρκία στο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό που θεωρούν. Ξέρετε μειωμένη επίρρεια τι σημαίνει? Σημαίνει εγκατάλειψη του Αιγαίου. Ακριβώς. Το έχει γράψει, και η Εστία. Η δεξιά αίσθηση. Ναι. Ναι, ναι, όχι μόνο. Έχουμε δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη στην προεκλογικό αγώνα. Ναι. Και βέβαια αυτό δεν χρειάζεται μόνο με Μητσοτάκης. Έχει τις πρέσπες του Αιγαίου, τον κύριο Φίλη και τους υπολείπους του ΣΥΡΙΖΑ που θα το υποστηρίξουν στο όνομα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει διαφοροποιηθεί σε αυτό. Και μάλιστα και ένα ισχυρότατο επιχείρημα ο κύριος Μητσοτάκης. Πήρε πάνω από 50% στα νησιά που αφορούν πρωτίστως η μείωση της επίρρειας. Σωστά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν υπήρχε δυνατότητα πραγματικά, πρακτικά, να ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα, εμείς πρώτοι θα είμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει και προετοιμαζόμαστε, γιατί για μας είναι ένας επίπονος αγώνας. Ενώ ένας πόλεμος, να το πούμε έτσι, έστω και αντιδιεξάγεται με πολεμικά μέσα, να δώσουμε τη μάχη από καλύτερες θέσεις, με καλύτερο τρόπο οργάνωσης, με ευρύτερη συμμαχία, ώστε να μην υπάρχουν ο καθένας με το δικό του ταϊφά και το δικό του μπαϊράκι, ώστε να μπορέσουν να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική η μάχη. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέμε. Δεν χάθηκε ο αγώνας, παρά το γεγονός ότι έχουμε δυσμενές αποτέλεσμα από τις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Δεν έχει χαθεί ο αγώνας, δεν έχει χαθεί τίποτα. Όσο υπάρχει η διάθεση να παλέψουμε. Κύριε Καζάκη, θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι πολιτικοποιημένος? Τι εννοώ δηλαδή? Όχι να είναι ενταγμένος σε κόμματα, αλλά να γνωρίζει τα περί πολιτικής. Δηλαδή τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα. Πρώτον, το γνωρίζει ο κόμμα, το κάθε κόμμα. Και δεύτερον, όταν ένα κόμμα δαπανάει εκατομμύρια προεκλογικά για να κερδίσει την κυβέρνηση, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία και το δηλώνει και η ίδια, πολλά εκατομμύρια έχει σκορπίσει. Πιστεύετε ότι αυτό είναι δυνατόν να ενισχύσει την πλάνη του κόσμου? Κοιτάξτε, ο κόσμος εξαπατάται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Επειδή ακούω πάρα πολλές θεωρίες, τα συστήματα χειραγώγησης, προπαγάνδας κτλ. Όλα αυτά λειτουργούν και έχουν αποτελεσματικότητα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια κατακερματισμένη κοινωνία, μια κοινωνία που έχει χάσει τις βασικές αναφορές της. Μάλιστα. Επομένως, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι γιατί η κοινωνία μας κατάντησε έτσι. Και με ποιον τρόπο ξεπερνάμε αυτόν τον κατακερματισμό.
εδώ. Κοιτάξτε, πάτε τα αποτελέσματα. Ναι. Πρώτο, το γεγονός ότι πήρε αυτή τη μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι ο κόσμος καταψήφιζε Τσίπρα και δεν ψήφιζε υπέρ Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ό,τι και να λένε οι επικοινωνιολόγοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που εισπράττει, και αυτό είναι κατάκτηση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, mm-hmm. να τον θεωρούν πιο επικίνδυνο, ειδικά για τα εθνικά ζητήματα, mm-hmm. από ότι το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ναι, αλλά εδώ, σε αυτό, συγγνώμη, υπήρξε το εξής. Υπήρχαν οι πρέσπες. Ο Μητσοτάκης έχτισε το 19 μια προεκλογική καμπάνια αντιπρεσπών. Στη συνέχεια όμως την αποδέχτηκε και την χειροκρότησε κιόλας. Ναι. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Ο κόσμος δεν το μετράει. Θα σας πω κάτι το οποίο το άκουσα πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ναι. Λοιπόν, όταν διασταυρωνόμασταν με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, και τους βάζαμε αυτό το θέμα. Ρε παιδιά, πώς τον αντέχετε αυτόν τον άνθρωπο, αφού έχει κάνει αυτά και αυτά και τα λοιπά. Mm. Λέει, ναι, το θέμα είναι να μην χαθεί το συγκεκριμένο κόμμα και μέσα από το κόμμα να ξεμπερδέψουμε το Μητσοτάκη. Σας λέω, το άκουσα πάρα πολλές φορές. Και σε αυτό λειτουργήσαν υπέρ και η εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά, όπως και του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι. οι οποίοι φίλησαν το δαχτυλίδι, όπως κάνανε στον ονό του Κόπολα, του μεγάλου αρχηγού, του Λουδοβίκου, του Μαξίμου, ναι. και μάλιστα με τοποθετήσεις άκρος κριτικές. Ναι. Με καταλαβαίνετε, λέω, ο κύριος Καραμαλής είπε ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που θέλαμε. Ο Σαμαράς έβαλε το εθνικό ζήτημα. Επομένως, ο μέσος ψηφοφόρος μέλος της Νέας Δημοκρατίας εισέπραξε ότι για μια στιγμή δεν είναι μόνο στο Μητσοτάκη να μας πάει για τα διάολου. Αυτό ίδιο άκουσα από στελέχη υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο Ανδρουλάκης δεν είναι αυτός που μας εκφράζει, αλλά τέλος πάντων αναδιοργανώνουμε το ΠΑΣΟΚ, διότι το σημαντικό ΠΑΣΟΚ, το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ είναι στο Τσίπρα. Με βέβαια όλα αυτά κατατείνουν στο εξής, ότι έχει χάσει πλέον ο λαός μας σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα κρίσης επί του συγκεκριμένου, δηλαδή επί των συγκεκριμένων πολιτικών, και όχι αφηρημένες αντιλήψεις σχετικά με την... Είναι, ζει ακόμη τη λογική της κομματικής παράταξης. Εγώ ανήκω στη συγκεκριμένη κομματική παράταξη. Τι να κάνω. Ακόμη και στο εξωκοινωνικό χώρο, έτσι, τα κριτήρια συγκρότησης ή συνεργασιών πάλι είναι ιδεολογικά. Μάλιστα. Δείτε, με τον Εφιετσόγλου ποιοι πήγαν. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή, ήταν πάλι ιδεολογικά. Δεν είπε κανένας, για ρε παιδιά, για σταματήστε ρε παιδιά. Να βάλουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας τις ιδεολογικές. Όχι να τις καταργήσουμε, δεν καταργούνται οι ιδεολογίες. Έτσι. Αλλά να βάλουμε το πατριωτικό και δημοκρατικό καθήκον μπροστά. Αυτό έχει πάει περίπατο, από ό,τι φαίνεται. Αυτό λέμε. Η δική μας δουλειά είναι να μπορούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν μπορεί ο κόσμος να λειτουργεί σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την ακρίβεια, δεν καταλαβαίνει τις επιπτώσεις στη ζωή του, δεν καταλαβαίνει ότι έχουν υποθεί ψέματα για την ακρίβεια και όχι μόνο η Ουκρανία, δηλαδή ότι έπαιξε ένα ρόλο που δεν είναι η πραγματικότητα αυτή και όλα τα άλλα τα οποία έχουν σερβιριστεί στο τραπέζι το προεκλογικό. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Υπάρχει το εξής. Και το ακούγαμε πάρα πολύ, πολύ συχνά στην προεκλογική περίοδο. Κάλλιο και τα 100-150 που μου τάζει ή που μου δίνει, γιατί έδωσε, όντως, το επίδομα επαιτίας. Τα επιδόματα επειδή Green Pass, Food Pass, επίδομα στο ηλεκτρικό κτλ. Και βλέπουμε. Άλλωστε, δυστυχώς, δεν τον αφήνει εύκολα τον κόσμο το μεροδούλι μεροφάει, δηλαδή ο αγώνας της επιβίωσης καθημερινής, να σκεφτεί λίγο πιο μακριά. Mm-hmm. Δεν γίνεται και κουβέντα, αν εξαιρέσετε το σταθμό σας και μια ελάχιστο σταθμό σε ολόκληρη την Ελλάδα, ελάχιστο, μετρημένο στα δάχτυλα, mm-hmm.
Λοιπόν, δεν γίνεται κουβέντα για, για την πραγματική εικόνα ότι αυτή τη στιγμή έχει υπερδιπλασιαστεί ο δανεισμός της χώρας στα τέσσερις πρώτους μήνες του 23 για να πληρωθούν τα επιδόματα επαιτίας και όχι μόνο, αλλά να δοθούν δισεκατομμύρια σε ημέτερους. Μάλιστα. Με το πρόσχημα ότι δίνουμε και στον Κακομοίρη ένα επίδομα επαιτίας. Και τον ψηφίζει ο Κακομοίρης. Και έτσι. Τρέχει ο Κακομοίρης να τον ψηφίσει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, θα τα πούμε και αρκετές φορές και θα έχουμε, εγώ τουλάχιστον, αυτό που λέει το σκεπτικό μου, ότι θα έχουμε, να έχουμε πολλές συζητήσεις, γιατί η χώρα μας δεν πάει ούτως ή άλλως καλά. Φαίνεται εκ των πραγμάτων, δεν χρειάζεται. Τα στοιχεία αυτό λένε, είτε στα οικονομικά, είτε στα ελληνοτουρκικά, σε κάθε τομέα. Οπότε θα έχουμε πεδίο λαμπρό στη συνέχεια να συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Απλά να σας πω ότι μόνο ναι. αυτή τη στιγμή και μόνο αυτό που γίνεται στο Κόσοβο. Γιατί ετοιμάζεται ένας νέος πόλεμος στον Κόσοβο. Ποιος νοιάζεται. Μια νέα εθνική σφαγή. Έτσι. Και αυτό είναι λόγω της ατιμίας που έκανε η Ελλάδα. Και ξέρετε ποια ήταν η μεγάλη ατιμία. Η αναγνώριση των Σκοπίων και η αναγνώριση του Κοσόβου. Μάλιστα. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 2015 είχε πει, όταν του είπε ο Γάλλος πρέσβης, μην εκπληρώσεις υποχρεώσεις σου έναντι της Σερβίας με την περίφημη συνθήκη που είχε υπογραφεί τότε. Λοιπόν, και είχε πει, η χώρα μου είναι πολύ μικρή για τόσο μεγάλη ατιμία. Δυστυχώς το συνηθίσαμε να είμαστε η μικρή χώρα της μεγάλης ατιμίας. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.